cannot stop and I cannot quit. Yeah, that's why they call me driven. I ain't got nothing to lose, so I lay it all on the line. Infatuated with the work, so that's why I stay on the grind. Καλησπέρα σε όλους, Silent You, είστε εδώ σε ένα ακόμα Ground Zero με τον Τζιμάκο. Τζιμάκο, καλησπέρα. Τι έγινε, δεν έφαγες πρωινό πάλι? Σου κόψει την όρεξη αυτό που έγινε με τον Nick Turner και δεν έφαγες πρωινό να μας μιλήσεις? Ναι, και κάτι άλλο μου κόψε την όρεξη. Για πες, τι είναι αυτό το άλλο. Κόψε την όρεξη ο storyteller την προηγούμενη φορά. Σου κόψα και τη σύνδεση επίσης και εμένα μου σπάσε τα νεύρα. Τι πάει να πει αυτό? Ναι, κάτι προηγούμενα γι' αυτό μου έκανε. Ναι, ναι, μάλιστα. Από ό,τι φαίνεται και με τους δύο έχει προηγούμενα. Γιατί με μένα έχει αρχίσει με τα story, τα twins τα story και ξεκινάει και λέει βλακίες από εδώ και από εκεί. Η ιστορία του Σαλενγιούλης και μην μπλέκεις και δεν ξέρεις με ποιον μπλέκεις και δεν ξέρεις τι κάνεις και άντε μη σου διαμέλεις το κεφάλι με κανένα duelist μας storyteller και δεν ξαναπείς ιστορία, πόσο μάλλον δεν έχεις ξανά έχεις κεφάλι για να πατήσεις εδώ. Κανόνισε. Προς το παρόν πάμε να δούμε τι θα κανονίσει ο Skull Rider τώρα. Πάμε να δούμε τι έχει να πει. I gave him poison just for fun. I had one friend, now there's none. I made the devil run. I broke so many bones, but none of them were ever my own. They were an army, I was alone. I broke so many bones. Καλησπέρα αγαπητό κοινό του Greek Wrestling Association. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο, σε μια ακόμα έκδοση του αγαπημένου πλέον Ground Zero. Αλλά θα αφήσουμε τα καλωσορίσματα και το πολύ μπλα μπλα και πάμε στο κύριο μας θέμα που είναι ο Jay Gaz. Ο Jay Gaz, ο οποίος χωρίς τον ξαδερφό του ήταν ένα τίποτα και θα ήταν στη θέση που είμαι εγώ τώρα και θα χαροπάλευε να πάρει ένα spot για να διεκδικήσει τον Greek Wrestling Association World Heavyweight Champion. Αλλά έχει τον ξαδερφό του, τον οποίο τον εκμεταλλεύεται από την πρώτη στιγμή που ήρθε εδώ πέρα για να κάνει τη δύσκολη και τη βρώμικη δουλειά. Γιατί όλοι ξέρουμε τι έχει κάνει ο Τζακ. Όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλο το roster εκεί πίσω. Γιατί από την πρώτη μέρα, με όποιον και αν έχει κόντρα ο Τζέι, ο Τζακ είναι πάντα εκεί πέρα. Ο Τζέι μπορεί να είναι ένας καλός παλαιστής, αλλά χωρίς τον Τζακ δεν απειλεί. Γιατί μαζί με τον Τζακ σχεδιάζει πανούργα σχέδια ή πολλές τακτικές και είναι αυτός που είναι. Ξέρετε τι έχει κάνει ο Τζακ μαζί με τον Τζέι Γκαζ? Ο Τζέι Γκαζ την πρώτη φορά με κέρδισε εδώ πέρα και τη μόνη φορά με κέρδισε εδώ πέρα ήταν επειδή έπεσε μουσική του Τζακ. Την προηγούμενη εβδομάδα, στο προηγούμενο επεισόδιο μάλλον, στην προηγούμενη εβδομάδα, ο Τζέι Γκαζ με επιτέθηκε 3 δευτερόλεπτα πριν νικήσω τον Τζακ και σίγουρα θα έχανε, γιατί κανείς δεν σηκώθηκε από το Riders Nightmare και κανείς δεν θα σηκώσει ποτέ, σας το επιβεβαιώνω αυτό. Ας μην ξεχνάμε στην επιτομή όλο αυτού που είναι το Rumble Kingdom. Το Rumble Kingdom όπου ο Τζέι χρησιμοποίησε για ακόμα μια χαμένη φορά τον ξαδερφό του προκειμένου να πάρει αυτό που θέλει. Γιατί χωρίς αυτόν το Rumble θα ήταν δικό μου αυτή τη στιγμή και εγώ θα είχα πάρει το πρώτο spot για το GWA Championship. Ας πούμε όμως και την άλλη αλήθεια που είναι ότι ο Τζακ είναι ένας καλός παλαιστής. Αλλά όσο είναι μαζί με τον Τζέι Γκαζ, θα είναι στη σκιά του για πάντα. Μα όταν καταλάβει ότι ο Τζέι το χρησιμοποιεί, τότε είναι που ο Τζακ θα γίνει όνομα. Τότε είναι που ο Τζακ θα πάρει τις στιγμές και θα γίνει μεγάλος παλαιστής. Αλλά μέχρι τότε μπορεί να πλάει πουτάνα του Τζέι Γκαζ. Και μιας για τον Τζέι Γκαζ, έχω μια πρόκληση για σένα, Τζέι. Γιατί δεν γίνεις εδώ πέρα έξω, αφού έχουμε κάμερα μαν. Δεν θα έχουμε εκεί πέρα πίσω, σίγουρα το Ground Zero έχει αρχίσει
Οπότε έλα έξω τώρα, ας πέσουμε ένα μάτς και ο νικητής θα πάρει το νούμερο ένα σποτ για το GWA Champions. Λοιπόν, δεν ξέρω τι στο διάλογο νομίζεις, ποιος στο διάλογο νομίζεις ότι είσαι, αλλά την έχεις δει πολύ λάθος όλη την κατάσταση. Καταρχάς, ποιος σου δίνει το δικαίωμα να άρχισε εδώ πέρα έξω και να αρχίσεις να πολυλογείς για εμένα και για τον ξάδελφό μου. Λες και ήσουν μαζί μας από μικρό παιδί και ξέρεις τι από μικρά παιδιά και ξέρεις τι σχέσεις έχουμε. Λοιπόν, το μόνο που κάνεις είναι να λες μαλακία μετά από μαλακία μετά από μαλακία. Γιατί πολύ απλά σε πονάει αυτό που έγινε. Δεν μπορείς να χωνέψεις το ότι σε έκανα outsmart και σε πέταξα από το Rumble και δεν έκατσα να κουραστώ σαν όλα τα υπόλοιπα ζώα εκεί μέσα μισή ώρα για να πάρω τη νίκη. Το έπαιξα με τον έξυπνο τρόπο και όταν είδα την ευκαιρία την άρπαξα όπως έχω κάνει κάθε γαμημένη φορά. Μπορεί και να μην είμαι σε εκείνο το show που ήμουν πριν δύο χρόνια και ξέρεις πολύ καλά για ποιο μιλάω. Αλλά και τότε είχα βρει την ευκαιρία με αυτόν τον παλιό φίλο μου και την άρπαξα. Τέλειωσα εκείνη την αποτυχημένη ομαδούλα, όπως τέλειωσα και τον δικό σου δρόμο στο Championship Match. Γιατί πολύ απλά δεν μπορείς να αντέξεις. Δεν μπορείς να αντέξεις το βάρος στους ώμους σου που θα έχεις όταν αποκτήσει κάποιος αυτό τον τίτλο. Και σαν σωστός αρχηγός και μεσσίας αυτού του σοου, υπάρχει μόνο ένα άτομο που τον αξίζει ώστε να πάρει, όπως είπα, αυτό το σοου και από εδώ κάτω που είναι, γιατί είχε σας μέσα, να το ανεβάσει εδώ. Αυτός είμαι εγώ. Οπότε αυτό που λες δεν πρόκειται να γίνει. Δεν θα κάτσω να βάλω on the line τη θέση μου στο Championship Match απλά επειδή εσύ πονάς. Ξέρεις και εσύ κατά βάθος μέσα σου και αν δεν θες να το παραδεχτείς πως είναι για το καλό. Γιατί δεν θα μπορείς να αντέξεις το βάρος που χρειάζεται για να είσαι ο πρωταθλητής αυτού του show. Κάτι που εγώ μπορώ. Και είναι το πεπρωμένο μου. Ξέρεις τι, είναι αστείο να λες ότι εσύ με τον τζάδερφό σου τρέχεις αυτό το show. Ενώ η αλήθεια είναι πως εσείς δύο απλά τρέχετε από μένα. Αλλά ξέρεις τι, περίμενα ότι θα αποδείξεις αυτή την πρόκληση, εντάξει. Δεν περίμενα να αποδείξεις αυτή την πρόκληση. Αλλά ο ανώνυμος general manager μου ανέθεσε να ανακοινώσω το Hell's Match στο Hybrid Hell, το επόμενο special show του GWA. Τι είναι το Hell's Match? Από όσο πληροφορήθηκα είναι ένα match που ξεκινάνε δύο παλαιστές μέσα σαν το Rumble, ας πούμε. Και ανά 2-3 λεπτά, φαντάζομαι, μπαίνει ένας νέος παλαιστής μέσα. Τα elimination δεν γίνονται με το τόσο πάνω από το κάγκελο, γίνονται με pin ή submission. Και ο τελευταίος που θα μείνει θα είναι ο αντίπαλός σου σε ένα μελλοντικό main event, σε ένα μελλοντικό special show για να ανακηρυχθεί ο πρώτος GWA World Champion. Και εκτός αυτού του Hell's Match, επειδή βλέπω ότι ο ξαδερφός δεν είναι εδώ πέρα τώρα, δεν ξέρω αν θα εμφανιστεί αργότερα, αλλά θα ήθελα ένα rematch μαζί του για να τελειώσω αυτό που θα τελειώσω στο προηγούμενο επεισόδιο. Καταρχάς, πήγαινε πιο πίσω. Okay, από ό,τι φαίνεται, έχεις μια ευκαιρία να ξεφύγεις από την αδιέξοδο που ήσουν. Γιατί, να φανταστώ, είσαι μέρος. Είσαι ένα μέλος του Hell's Match. Να σε διακόψω εδώ, είναι όλοι μέλος του Hell's Match, εκτός από σαν αυτούς παρήντες πώς. Φυσικά, γιατί ο καλύτερος το κλείδωσε το spot από πιο πριν, προφανώς. Λοιπόν, okay, ωραία, μ' αρέσει αυτή η ιδέα, μ' αρέσει αυτή η ιδέα, μ' αρέσει. Αλλά, αν θες τόσο πολύ να αντιμετωπίσεις τον ξάδελφό μου, θα το κάνουμε με έναν όρο. Ρίχτω. Ο όρος είναι πως θα τον αντιμετωπίσεις στο ίδιο show που θα γίνει το Hell's Match, στο opening match. Αυτό ζητάω. Αλλά εάν χάσεις, θα είσαι ο πρώτος που θα μπει στο Hell's Match. Όπως και στο Rumble. Και εδώ θα είσαι ο πρώτος.
Γιατί αν υπάρχει κάποιος, κανένας δεν θέλω να γίνει ο πρωταθλητής από τους υπόλοιπους, αλλά αν υπάρχει κάποιος που εύχομαι με τα πάντα μου, με όλο μου το σώμα, όλο μου το μυαλό, τα πάντα, να μην γίνει ο πρωταθλητής και να μην αγγίξει ποτέ αυτό το τίτλο, είσαι εσύ. Γιατί πολύ απλά δεν το αξίζεις. Δεν μπορείς να αντέξεις το βάρος, όπως σου είπα. Οπότε, αν θες, το αποδέχεσαι. Αλλιώς, μην μπεις καν στο μάτς. Εντάξει, θα το κανονίσω εγώ. Τζέι, όπως και στο Rumble, έτσι και στο Hell's Match, στη σπάνια περίπτωση που ξεκινήσω πρώτος, πάλι στο τέλος θα'μαι. Είσαι μέσα. Εντάξει, ξέρεις κάτι, επειδή είμαι καλός και σαν σωστός αρχηγός αυτού του show, όπως είπα, και σαν τζέντλμαν. Δώσ' το χέρι, μπράβο, Τζέι. Ωραία. Για μια φορά. Είμαι μέσα. Ναι, πώς το έπαθε. Κάτι μου λέει ότι δεν θα τελειώσει έτσι. Αυτό θα κάνει κάτι ο Τζέι, το διαισθάνομαι. Με ναι, reverse, close line, πάει για το Rider's Nightmare, reverse και φεύγει εννοείται. Πάντα ο Τζέι αυτά δεν κάνει. Όπως το είπα, πάλι τρέχεις. Πάντα τρέχει, μια ζωή. Λοιπόν, Τζιμάκο, έχεις πει πιο πριν, πριν ασχοληθούμε με το πρόμο του Skull Rider και του Jay, ότι έχεις προηγούμενα με το φίλο μας, ο Storyteller, ο Θεός να τον κάνει φίλο μας, γιατί εσύ λες ότι έχεις προηγούμενα μαζί του, τη δικιά μου ιστορία κάνει review για να ανεβάσει. Θα πει κάτι για μένα τώρα. Εσύ τι δουλειά έχεις. Με μένα τα έχει. Σε εμάς κόβει εμένα... την... Εμένα... Σε εμάς κόβει την επικοινωνία, σε εμάς κόβει την επικοινωνία, σε εμάς κάνει τα περίεργά του. Στους παλαιστές κόβει τα entrance, τα είδες. Θύμισέ μου, το πρόγραμμα σήμερα λέει ιστοριούλα από το φίλο μας στο Storyteller τον Τριβιζά. Νομίζω δεν το λέει. Ε? Νομίζω το λέει, αν δεν κάνω τραγικό λάθος. Το λέει ότι έχουμε προγραμματισμένη ιστορία του Storyteller, μη δεν είχαμε. Λες να βγάλουμε καμιά άκρη από όλο αυτό. Α! Καταφωνεί και ο διά... εννοώ Storyteller. Ας πάνω, πάμε τώρα να δούμε τι έχει να πει. Δεν γουστάρω την πάρτο, αλλά πάμε να δούμε τι έχει να πει. Πάμε να δούμε. Αγαπητό GWA, καλησπέρα. Είμαι Storyteller. Ξέρετε. Τώρα μάθατε όλοι. Έχω να πω πως την προηγούμενη εβδομάδα, βασικά στο προηγούμενο επεισόδιο, σας είπα μια ιστορία η οποία ήταν κάπως δύσκολη, θα έλεγε κανείς, καθώς πολλά πράγματα ήταν ανεξήγητα και δεν υπήρχε τρόπος για να γίνουν απλούστερα. Όμως σήμερα είμαι εδώ για να πω μια δεύτερη ιστορία. Και αυτή τη φορά γραμμένη από εμένα. Είναι γραμμένη από σένα, σωθήκαμε. Αυτή η ιστορία που ξεκινάει... Και εσύ ο Μελεκάνος. Κάτσε να δούμε τι έχει να πει. Μα άρχισε πάλι τα περίεργα, όχι, όχι. Ξεκινάει. Αυτά είναι που δεν μ' αρέσουν. Ούτε εμένα. Ούτε εμένα. Θα πω καλύτερα πώς συνεχίζει. Κρατιέμαι καλά, τη φύγω πάλι. Ναι, πρόσεξε, γιατί μπορεί να σε στείλει καμιά μακρόνη στο τι να σου πω. Από είπαμε. Ξωρία. Από αυτήν που είχαμε ήδη πει. Καθώς... αυτή τη φορά... λίγα χρόνια πριν ο χωριάτης, ο νέος χωριάτης
εισέλθει στο χωριό, είχε γνωρίσει... Α, ναι. Πάλι. Πάλι κάποια ίδια άτομα, βασικά μπορεί και τα ίδια. Ή και όχι. Είχε γνωρίσει λοιπόν 7 άτομα. 7 άτομα. Πάνω κάτω οι ίδιες ειδικότητες με, με την πρώτη ιστορία. Αλλά όταν ζήτησα φιλοξένηση, δέχτηκαν. Δέχτηκαν και μάλιστα και πολύ έντονα. Δηλαδή τον θέλανε στην παρέα τους. Έρχομαι για ένα βράδυ. Εκείνο το βράδυ, όμως το δωμάτιο του ξένου, του ξενοπάτη. Όχι, άσε πάλι τα περίεργα. Άσε πάλι αυτά τα περίεργα, εφέ. Σαν λύκο ένα πράγμα. Δεν τον μπορώ, ανατριχιάζω ήδη. Αλλά... Αυτή τη φορά... Δεν θα έπρεπε. Ένας χωριάνος μπήκε στο δωμάτιο. Πρέπει να γίνω και όχι ξαναβγήκε ποτέ. Αυτό να μου πεις. Χωριανός τώρα δεν... Λάθος μου, δεν θα έλεγα χωριανός, θα έλεγα... Ένα λεπτά που μου μπήκε στο δωμάτιο. Δεν ξαναβγήκε ποτέ. Όλοι το ψάχνανε. Τι έγινε, που πήγε, που... Ακόμα καινούριος. Ακόμα καινούριος να ψάχνει. Όμως και πάλι, και ξανά και ξανά και ξανά, τα ίδια βράδυ, τα ίδια πράγματα. Το πιο περίεργο όμως είναι ότι δεν μένουν βλέζε, αλλά ένας τον άκουγε. Ένας. Όχι δύο, όχι τρεις, όχι τέσσερις, όχι πέντε. Ένας μοναχός κάθε βράδυ ξεχωριστά. Αφού ρωτάγανε, τι έγινε, δεν ακούσα όλοι αυτοί που ξέρουν το δωμάτιο μου. Όχι, λέει. Χάζεψες, τι έγινε. Κάθε βράδυ λοιπόν, ένας έπαιρνε στο δωμάτιο, δεν ξαναβγαίνει μέχρι που και οι 7 εξοντώθηκαν. Ωχ, πάλι τα ίδια, πάλι τα ίδια. Έβγαινε πάλι. Πάλι. Ο ίδιος μαύρος καπνός. Αυτός που έβγαινε Τζιμάκο, καπνός! Ο ίδιος. Έρχεται και φωτιά, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά λένε. Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κάτι ακολουθούσε το χώρο τον καινούριο. Κάτι βρισκόταν στο μέρος που ήταν ο καινούριος. Ή μήπως κάτι βρισκόταν στο καινούριο μέρος που πήγαινε. Γιατί κάθε μέρος κρύβει και ένα θησαυρό, έτσι λένε. Ο θησαυρός μάλλον αυτός δεν έκανε ποτέ καλό σε κανένα. Και καλό θα ήταν όσοι βλέπετε ή διαβάζετε αυτή την ιστορία ή την ακούτε να ξέρετε πως και εκεί κάπου ανάμεσα στο GWA ίσως να βρίσκεται αυτό το θησαυρός. Και λέει ίσως... πάλι ο τρελός με θησαυρούς και χάρτες, Παναγία μου, το τι θέλει πάλι. Ίσως να είναι ο ίδιος που πήγε και στα προηγούμενα μέρη. Τζιμάκο, το είδες αυτό! Μέχρι τότε όμως, μέχρι να καλύψουμε παρέα αυτό το θησαυρό. Εμένα με είδες εκεί μέσα, γιατί με συμπεριέλαβε εκεί μέσα. Αυτός ο καπνός, γιατί μερικοί στο WGA, πως αναφερθήκατε, ήσασταν άτομα του καπνού και της σκιάς. Όπα. Και κάποιοι και βασιλιάδες. Δεν ξέρω. Και κάποιοι άνθρωποι των σκιών. Ίσως έχετε συναντήσει. Κάτι βλέπω. Ίσως μην έχετε δει με τη συνείδησή σας. Εσύ και ο Τζέι τι σχέση έχετε με αυτές τις σκιές που δεν γνωρίζετε. Δεν ξέρω. Τη σκιά αυτή. Όμως... Από ό,τι φαίνεται αυτό είναι... Εγώ θα σας χαιρετώ. Και ελπίζω μέχρι τουλάχιστον το επόμενο επεισόδιο
Να μάθουμε με κάποιο τρόπο τι είναι αυτή η σκιά. Χαίρετο GWA και ελπίζω να ξαναπούμε πάλι πολύ σύντομα. Κάθε φορά με πιάνει αυτό το τσουρτσούριασμα, να τριχύλα, πώς να σου το πω, Τζιμάκο, δεν... Είπε πολύ περίεργα πάλι ο storyteller, πάνω κάτω την ίδια ιστορία ακούσαμε από τον τριβιζά του Greek Wrestling Association, αλλά ανέφερε κάτι για ανθρώπους των σκιών, βασιλιάδες, ανθρώπους του... άνθρωποι που ήταν μέσα από τις σκιές. Για ποιους λένε... Κατάλαβα ότι αναφέρεται σε σένα, αναφέρεται στο Τζιγκάζ και... Ναι. Εγώ τι δουλειά έχω εκεί μέσα να αναφερθώ, συγγνώμη κιόλας, ε. Θα μου πεις βέβαια, εγώ δεν σχολίαζα στην αρχή του επεισοδίου αυτό που έλεγε σχετικά με την ιστορία του παρελθόντος μου. Θα μου πεις ναι. Θα σου πω, έχεις δίκιο. Πώς είπε. Όταν λέμε για σκιές, καταλαβαίνουμε για σένα και το... Ναι, ναι, κάτι καταλαβαίνω, ναι, κάτι βλέπω, το pattern. Η αλήθεια τι ήμουν άνθρωπος των σκιών, αλλά αυτό το μαύρο καπνό, τη μαύρη σκιά που λέει, δεν την έχω ποτέ μου. Προς το παρόν να σας αφήσουμε τα παραμύθια του storyteller και πάμε να δούμε το main event του απόψινου Ground Zero, που δεν είναι άλλο από Skull Rider εναντίον Χοντρόλη Βαν, εννοούσα Αλβέρτο Μπρέινερ. Ναι. Χοντρόλη Βαν, αυτοί έχουν μεγάλο παρελθόν. Εννοείται πως έχουν και τώρα και παλιά. Ξεχνάς κάτι spray πιπεριού που έχει χρησιμοποιήσει κάποιος Αλμπέρτο Μπρένερ για να παίρνει κάτι νίκη για να λέει ότι κάνει κάτι. Αυτό θα ξεχνάς. Εντάξει. Ναι, οκ, εντάξει. Ναι. Someone gets hurt. Τώρα εγώ πρέπει να τα πιστέψω αυτά τα στατιστικά. Μάλιστα. Εντάξει, το χοντρό Λίβανο έχει χάσει κάποια γυλιά, έχει γίνει λεπτό Λίβανο για μένα, αλλά τέλος πάντων. Πολύ γνωλίβανος. Μπράβο. Πολύ γνωλίβανος. Κάτω πηγάει, κάνα χτύπησε πάλι από το χάσε με. Πάει κάνα τσόκ, θα σου πω εγώ. Και πάει για ύπνο και δει το φίλο του Μπεσινίρ παρέα. Γεράσει και μάλλον πάει τη σνάιτ μου, τελειώσει το κόμμα. Πριν αρχίσεις, δίκιο έχεις. Και ξεκινάει το match. Σε θυμάμαι. Α, το θυμάται, εντάξει, καλά. Πριν με βγάλει αυτό ο παράσκευο. Βάζει με αυτόν τον σχολιαστή, δεν ξέρω γιατί συνεργάζεται. Ασάντια. Μπράβο, Ρεσκάλ. Παρά του κάνα μπουκέτο να μάθει να μην πιάνει το στόμα αυτό το χοντρολίβανο. Μπράβο, Ρεσκάλ. Παίρνω και πάω στην Τζαμαρία μία να φτιάξει μούρι. Γιατί δεν βλέπετε. Εντάξει. Λέμε μαλακή Τζιμάκο, αλλά με ενοχλεί που θέλω το παράσκευο. Ναι. Με πιάνει μια ιδέα.
αλλά πρέπει να παραδεχθώ ότι κάνει καλή δουλειά τώρα τελευταία ο... ο Αλμπέρτο. Δεν μπορώ να πω όχι. Τράει. Μπορώ να πω ότι κάνει κακή δουλειά, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δεν παίζει καλά τώρα τελευταία. Πάρ το kick στο mid section τώρα και μείνε κάτω σκάλ, πάρε και ένα γονατίδι. Τώρα παίρνει λίγο απόσταση. Μια ώρα, Αλμπέρτο. Τι θέλει να κάνει, περίμενε. Μην είναι κάτω, βέβαια. Τόση ώρα και να ρίξει. Ναι, για να ρίξει. Δεν ξέρω, στράι, πλάκα μας κάνεις. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Με να ρωτάς. Φαντάζομαι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Νάτος. Και τώρα πάει για τον Νίλινγκ. Έλα. Νίλινγκ, DDD για να δούμε. Έλα, πάει για το πιν. Ένα. Δύο. Ένα. Ένα. Μου φάνηκε για δύο εκεί. Αλλά έκανε kick out πριν πάει δύο, εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, για να δούμε τώρα τι σκέφτεται σε αυτό το φτωχό του μυαλό του Μπρένερ. Γιατί επιστήμονας δεν μου κάνει, δεν ξέρω, δεν με πει. Όπα, reverse από τον Skull. Shoulder tackle από τον Αλμπέρτο. Έλα. Πάει το πιν. Θα τελειώσει εδώ. Όχι. Και τώρα. Κάτσε, θα δούμε τώρα τι θα κάνει. Τώρα τι πάει να κάνει ακριβώς. Πάει. Armlock και chinlock μαζί. Armlock και chinlock μαζί. Τι είπες τώρα, ρε. Οπότε κάνουν τέτοιες λάμπες. Δεν θυμάμαι πότε έγινε Daniel Bryan Jr. Δεν θυμάμαι πότε έγινε ο Αλμπέρτο τόσο τεχνίσιαν. Να σου πω την αλήθεια. Αυτές είναι λαβές. Και κάτω Αλμπέρτο, πάει και το πίνω σκάλα να τελειώσει εδώ, ένα, δύο. Δεν θα πούμε ακόμα καλή νύχτα Αλμπέρτο, κρίμα. Κρίμα. Το πιάνει, του ρίχνει μια κλωτσιά στο αριστερό πόδι χαμηλά λίγο να του κόψει λίγο την κυκλοφορία για να δούμε τώρα θα πάει. Oh. Τι πάει να κάνει. Pump kick από σκάλα, δάτε ρε, δύο, kick up. Αχ ρε γαμώ το και νόμιζα τον είχε. Πάει τώρα για Boston Craft, πάει να κάνει ακριβώς. Θα κάνει tap, Αλμπέρτο! Θα κάνει tap! Θα τελειώσει εδώ! Ποτέ! Ναι, καλά, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό που βλέπω. Μου κάνεις πλάκα τώρα. Ναι, κάνει reverse. Και τώρα πάει για elbow drop. Συγγνώμη, από πότε ο Αλμπέρτο έχει αρχίσει να μεταλλάσσεται από cruiserweight σε high flyer, technician και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Έχει φάει καμιά μετάλλαξη τώρα τελευταία. Πώς το έπες αυτό? Ναι, κατάλαβα. Οκ, okay. Το δεύτερο. Προς το παρόν κάνουν μερικά μπουκέτα. Πήγε να το κάνει νι, αλλά δεν του βγήκε. Τον έκανε μερικά bench press ο Skull και ξανασηκώθηκε. Τώρα ο Skull βλέπω εδώ σοβαρεύει, το ετοιμάζει. Τώρα τι πάει να κάνει ακριβώς εδώ. Δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε ο Σκάλ. Δεν είσαι τρογκλάριατ.
Δεν έπιασε. Όσο καλό για να ήταν. Δεν ήταν αρκετό, αλλά πολύ εφευρετικό από το σκάλ. Νομίζω δεν το έχει ξανακάνει. Αν δεν κάνω λάθος. Το έχει ξανακάνει. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, τώρα πάει για το... Ναι, ναι, καλά κατάλαβες, Τζιμάκο, δεν χρειάζεται να το πεις. Νομίζω ακόμα και οι τυφλοί το βλέπουν τι πάει να κάνει ο σκάλ εδώ. Πάει να το ετοιμάσει για... Πριν προηγουμένου δεν κλέψα και την κίνηση. Του Αλμπέρτο. Όχι, αυτό που έκανα τώρα στο πλάνετ ήταν το παλιό μου φίτσερ. Δεν έχει σημασία, Τζιμάκο, εντάξει. Ω, ριβέρς από τον Αλμπέρτο, το πιάνει τώρα και τι πάει να του κάνει. Πες μου τι κάνεις στο πρώτο πίσω. Κάμε μπλοκ. Λάρες. Τέλος. 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 Δεν σηκώνει το σκάλα από αυτό. Ένα, δύο, τρία. Τι ένα, δύο, τρία ρε. Δύο ήταν αυτό. Μάθα να μετράς. Ο διαιτητής. Για άλλη μια φορά ο διαιτητής άρχισε να πέσει. Ναι, ναι. Ο διαιτητής το λέμε τώρα. Αυτό στέει. Κάμε πολύ σωστά αρχή. Θέλει να κάνει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι να σου πω. Όπα τώρα τι πάει να κάνει τώρα ο Αλμπέρτο. Όπα μισό. Βλέπω εδώ. Όχι, δεν θέλει να κάνει μόνο αυτό. Και εδώ βλέπουμε. Αυτό ήταν έσω. Πολύ ωραία κίνηση από τον Αλμπέρτο. Αυτό πρέπει να το παραδεχτώ. Ήταν πολύ εκπαιδευτικό αυτή τη στιγμή. Σε αυτό το replay που είδαμε ήταν καλό. Και τώρα πάλι τη φίλη βγάζουν μάτια. Οι κουφοί ακούνε. Και οι μουγκοί μιλάνε. Δηλαδή. Όλοι βλέπουν αυτή τη στιγμή τι πάει να κάνει, τι κάνει ο Αλμπέρτο. 6, 7, 8, 9 και 10 και καλή. Hey. Θα έχει πολύ φάση αν ο Αλμπέρτο μπορούσε να κάνει μπάξο του Λάριετ από εδώ, αλλά δεν νομίζω. Τζέι, θα τελειώσει τη δουλειά σου για σένα. Εντάξει, θα κάνει καμιά λαβία, όχι και τέτοια. Ναι, ναι, θα μας μείνει στον τόπο μετά. Δεν είναι για πολλά. Συγγνώμη, τώρα ο Τζέι που κολλάει να τελειώσει τη δουλειά. Εσύ υποτίθεται δεν έχει τι δουλειά τώρα με τον Σκάλ. Άστα και τον Τζέι. Πάει για το brain damage, το κάνει reverse όμως ο. Ο Σκάλ. Θα είναι αυτό το τέλος του Τζιμάκο. Θα τελειώσει εδώ. Θα είναι το τέλος του Αλμπέρτο για αυτό το match παρόλο που έχει προσπαθήσει τόσο πολύ. Driver. Λες, θα το κάνει. Θα το κάνει. Το κάνει, το πιάνει. Είναι έτοιμος, έχει οπλίσει το Psycho Driver. Τελειώνει εδώ. Συγγνώμη Αλμπέρτο, όχι δεν τελειώνει εδώ. Τώρα τι κάνουν ακριβώς. Headlock. Headlock takeover. Κάτω. Εδώ πάει, πού πάει να κάνει εκεί. Όχι. Ανακόντα βάεις. Ανακόντα βάες, τι βλέπουν τα μάτια μου, δεν γίνονται αυτά. Κάνει κεφάλι με τα δύο πόδια. Κάνει άρμπαρ, άρμπαρ. Άρμπαρ, δεν... Θα κάνει ταπ, θα κάνει ταπ. Βγήκε, 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 βγήκε. Για να σου καταλήτε, έλα εσύ από ίσιο. Κάνε την ίδια αυτή κίνηση, ανακόντα βάες, άλεξα μίσιο. Δεν το πιστεύω. Συγγνώμη, εδώ βλέπουμε wrestling ή UFC, να ξέρω τι βλέπω πια. Από πότε γίναμε τόσο technician. Πραγματικά έκανε σε 10 δευτερόλεπτα. Σε 10 δευτερόλεπτα πρέπει να είδαμε 3 διαφορετικές λαβές. Άρα 4, ναι. Το choke, το sleeper από τον Skull Rider. Θα τελειώσει εδώ. Δεν το πιστεύω, ξεφεύγει. Ξεφεύγει ο Αλμπέρτο. Τι βλέπουν τα μάτια μου. Θα το δεις το επεισόδιο 4. Α, τώρα το θυμίζει για τα επεισόδια τι είχε γίνει, εντάξει, καλά είμαστε. Γιατί φώναξε όσο. Γιατί το έχει άκτη. Πάει για brain damage. Θα τελειώσει εδώ. Brain damage από Alberto Brainer.
Θα είναι το φινάλι του Skull Rider εδώ. Θα τελειώσει όλο εδώ. Δεν κοιτάω καν, Τζιμάκο λίπτο. Σου άφησα να κάνεις μια βία και δεν το έληξες. Τι βλόγος είσαι. Τρία ήταν. Πες ρε, τρία ήταν. Παραπονιέται. Ο ρέφερι φαίνεται ότι έχει άλλη άποψη. Του κάνα και τι δεν του κάνα και τώρα τελειώνεις. Σου είπα, σε άφησα υπεύθυνο, έκλεισα τα μάτια μου για να το τελειώσεις και δεν το τελείωσες καν. Αφού έκανα και... Καλά, αυτό να μου πεις. Πάει για clothesline, το κάνει reverse, ο Skull και Superman Punch! Superman Punch! Πάμε για... για Eco Driver ξανά, όχι! Όχι, όχι! Atomic Drop! Atomic Drop από τον Skull, αυτή τη φορά. Αυτό το Cycle. Θα το κάνει, θα τελειώσει εδώ! Θα τελειώσει! Εδώ τελειώνουν όλα! Εδώ τελειώνουν όλα! Πάει για brain damage! Brain damage! Το κάνει reverse ο Skull! Rider's Nightmare! Rider's Nightmare! Όχι! Όχι! Δεν βγήκε όντως. Ω, το πιάνει! Αλφέρ το Brainer! Φάει για το Brain Damage! Φάει για το Brain Damage! Brain Damage! Τελειώνει εδώ! 100 IQ Play! 200 IQ Play από Αλφέρ το Brainer και παίρνει την νίκη! Ευχαριστώ, Τζι! It gives me chills just thinking what I could do. It's getting pretty heavy. Κοντρολίβανο, παιδιά, for the W. Εντάξει, το είπα και πριν, αλλά θα το ξαναπώ άλλη μία. Το γράφω, το κάνω, το πίσω, το ράνω. Αλλά δεν μπορώ να πω, όπα! Δεν μπορώ να πω ότι περίμενα τον Μπεσιμίρ εδώ. Ξέρεις ότι βλέπουμε σε ένα πλάνο τρία άτομα με τεράστια ιστορία μεταξύ τους, έτσι. Όλοι με όλα. Δεν έχει πετύχει τίποτα αλλιώς. Ε, το έχει καταλάβει. Για γλώσσα. Για δηλώσει. Σκάρ, ξέρω ότι δεν είμαστε, δεν το πάμε καθόλου καλά. Έχουμε ένα κοινό εχθρό. Ρε Μπεσινή, ξέρεις ποιος είναι. Τι θες να κάνεις, αγόρι. Βλέπεις ότι ο Σκάλ δεν έχει όρεξη να σε ακούσει. Το έχουμε ξαναδεί πως έχει πάει το μεταξύ σας, έτσι Μάκο. Δεν το έχουμε ξαναδεί από το κεφάλαιο. Θα σας αδεύτα και πρέπει να συνεργαστούν για να τις προστατεύσουν. Πόσο μου κάνεις έχουν χτυπήσει τις όπλα. Δεν το έχουμε δει. Πόσο έχουν χτυπήσει εμένα τις όπλα. Ε? Πρέπει να ενωθούμε και να τις προστατεύσουν μια και καλά. Ο Σκάλ δεν έχει κανένα λόγο να δεχτεί και φαντάζομαι θα αρνηθεί κιόλας. Δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο να συνεργαστεί με τον Μπεσμίρ. Μα κανέναν λόγο. Γιατί να συνεργαστεί με τον Νικ Τέρνερ. Με τον Νικ Τέρνερ συνεργάστηκε γιατί εντάξει υπάρχει σεβασμός μεταξύ. Με τον Μπεσμίρ δεν υπάρχει τίποτα. Μείνε μακριά μου. Για τον δικό σου καλό. Είναι άλλο Μπεσμίρ. Δεν ξέρω εσύ Τζιμάκο, δεν ξέρω. Έως πάνω. Προς το παρόν σας αφήνουμε με αυτήν ακριβώς σκηνή που είδατε. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο Ground Zero, έτσι Μάκο. Καλή συνέχεια σε όλους.